Μου έρχεται τώρα με το επόμενο κομμάτι της εκπομπής να πούμε και το σπίτι σας θα ανακαινήσουμε. Γιατί αυτό θα, με αυτό θα ασχοληθούμε τώρα. Θα δούμε δηλαδή... Αν μπορούσαμε να βρούμε έναν έτσι από αυτούς τους κυρίους οι οποίοι αναλαμβάνουν εργολαβίες και να δει πραγματικά έτσι να μας μιλήσει, να ανοίξει την καρδιά του. Να ανοίξει την καρδιά δηλαδή, του. Ναι, ο εργολάβος να ανοίξει την καρδιά και να μας πει σε πόσες περιπτώσεις δίνει απόδειξη, πού δεν δίνει κτλ. Αυτό ήταν μια πολύ χρήσιμη υπηρεσία. Προς το παρόν, εμάς κάποιος μας έχει ανοίξει το σπίτι του, γιατί ανακαινίζει τώρα που πολύ. Μιλάμε. Και θα συνδεθούμε με τη Βάσια Ηλιοπούλου να τη δούμε απευθείας. Είμαστε σε ένα σπίτι που έχει ξεκινήσει κάποιες εργασίες ανακαίνησης και θα καταλάβετε και θα δείξουμε και την εικόνα, Βάσια, τι γίνεται μέσα σε αυτό το σπίτι. Ποιο είναι το θέμα μας τώρα, Αντώνη Μουζάκη. Καλώς τον, καλώς ήρθες και σε ευχαριστούμε πολύ. Καλώς Αντωνίσκο. Γεια σας. Λοιπόν, γεια σας. Δίνονται κάποια κίνητρα από το Υπουργείο Οικονομικών, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Αν πάρεις αποδείξεις για αυτές τις εργασίες, να το πούμε πολύ απλά, έως 16.000 ευρώ σε δαπάνες, μπορείς να έχεις ετήσια έκπτωση φόρου εισοδήματος μέχρι 3.200 ευρώ. Σωστά. Το λέω καλά? Πάρα πολύ σωστά. Ωραία. Λέει ο νόμος, ναι, ότι για τις αναβαθμίσεις που κάνουμε στα κίνητά μας, είτε είναι λειτουργικές, είτε αισθησιακές, είτε αισθητικές, είτε ενεργειακού αποτυπώματος και είναι μέχρι 16.000 Μαρία, όπως ανέφερες και Άρη, κατανεμημένες στην πενταετία, μας δίνουν ωφέλεια σε φόρο. Άρα 16.000 ευρώ. Άντε να βρεις 16.000 αποδείξω. Ναι, αποδείξεις. Όσες βρεις. Ναι, 16.000 με αποδείξεις. Προϋπόθεση βεβαίως είναι σαφώς να έχεις πάρει απόδειξη, να την έχεις πληρώσει μέσω του τραπεζικού συστήματος. Και με αυτόν τον τρόπο ανοίγει πεδίο, ξέρετε, όταν υποβάλλεις τη φορολογική δήλωση. Για να δούμε όμως τι λένε οι συμπολίτες μας και ερχόμαστε, Αντώνη. Ναι, ναι, ναι. Πάμε. Αν ζητήσεις, θα σου κόψει τιμολόγιο, θα σου δώσει. Αλλιώς θες συζήτηση. Σας κόβουνε απόδειξη οι μάστορες. Δεν είναι αυτά που λες τώρα. Μα δεν ζητάμε κι εμείς όμως. Δεν έχουμε κι εμείς κανένα... τη δουλειά μας να κάνουμε. Με απόδειξη τόσο, χωρίς απόδειξη τόσο. Έτσι κι αλλιώς θα κάνουμε όλα από application, οπότε όλα είναι με κάρτες. Όλοι οι ιδιώτες αυτοί προσπαθούν να αποφύγουν να δώσουν αποδείξεις. Σου λένε πόσο θες να μου βάλεις μια βρύση, του λες, σου λέει αυτός 30 ευρώ. Έρχεται, τη βάζει, του λες απόδειξη. Θα μου δώσει 50, μα δεν είπαμε 30. Α, δεν σου είχα πει με το ΦΠΑ. Αποδείξη παίρνουμε, ναι. Ηλεκτρολόγος, υδαυλικός, ναι, οπότε χρειάζεται. Ωραία, μισό λεπτό. Εδώ μιλάμε τώρα για ηλεκτρολόγους. Είναι μια ποικιλία πάντως. Οι ματιές εδώ που ακούσαμε ήταν μια ωραία ποικιλία. Πάμε να τις πάρουμε μία-μία. Ναι. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ελαιοχρωματιστές, πλακάδες, ψυκτικοί. Βλέπετε και θα δείτε μάλλον τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ψυκτικών, τον κύριο Κοντούσια, που θα μπει στην παρέα μας. Όμως θα ξεκινήσουμε από τη Βάσια. Έχουμε κάνει ένα ρεπορτάζ με βάση τις τιμές της αγοράς, για να το πούμε απλά. Mm-hmm. Πόσο κοστίζει μία ανακαίνιση με εργασίες συγκεκριμένες, Βάσια, που μας έχεις ετοιμάσει, με απόδειξη, χωρίς απόδειξη. Για να τα λέμε τώρα συγκεκριμένα και να δούμε γιατί συζητάμε. Για πες, Βάσια, για να κάνουμε το λογαριασμό. Παρατηρείται λοιπόν οι ιδιοκτήτες που ανακοινίζουν τα κίνητά τους να μην ζητούν αποδείξεις είτε από τους επαγγελματίες είτε για τα υλικά που χρησιμοποιούν για την ανακαίνισή τους. Εδώ πάμε να δούμε ενδεικτικά κάποιες τιμές. Κέντρο. Είμαστε στο Κολωνάκι. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή εκτελούνται εργασίες ανακαίνησης. Mm-hmm. Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται αν κάποιος θέλει να τοποθετήσει πλακάκια που κοστίζουν για παράδειγμα 6,5 ευρώ το τετραγωνικό. Για 50 τετραγωνικά θα πληρώσει, χωρίς να πάρει απόδειξη, 325 ευρώ. Ενώ εάν πάρει 403 ευρώ θα έχει μια εξοικονόμηση στα 80 ευρώ. Ναι. Πάμε να το βάψουμε. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε λοιπόν. Πάμε να το βάψουμε. Για 500 μέτρα επιφάνεια τείχου, 650 ευρώ χωρίς την απόδειξη, πάνω από 800 με αυτή. Μια εξοικονόμηση στα 156 ευρώ. Και τώρα, πάμε στην τώρα ανακαίνιση και στο του μπάνιου. Και κλείνουμε με αυτό. 1.900 ευρώ χωρίς την απόδειξη, πάνω από 2.300 ευρώ με αυτή. Συνολικά λοιπόν έχει στην τσέπη του, έχει εξοικονομήσει 690 ευρώ ο ιδιοκτήτης. Όμως όπως είπατε και εσείς, με τη νέα αυτή διάταξη υπάρχει ένα ισχυρό κίνητρο, λόγω και της έκπτωσης του φόρου, να πληρώνει με ηλεκτρονικά μέσα και κάρτες τους επαγγελματίες. Λοιπόν, εμείς δεν δείξαμε τώρα τη διαφορά στις τιμές για να πούμε στον κόσμο να μην παίρνει αποδείξη. Γιατί εδώ με αυτή τη διάταξη, Αντώνη, το να εξηγήσουμε. Γι' αυτό το πάμε παρακάτω. Όμως πρέπει να το δούμε ολοκληρωμένο. Το χρονικό διάστημα για το οποίο μπορεί ο φορολογούμενος να υποφεληθεί από αυτή την έκπτωση, το καινούριο που λέμε τώρα το κίνητρο, είναι τα 5 έτη. Άρα, μακροπρόθεσμα, οι εργασίες με απόδειξη συμφέρουν ή όχι? Συμφέρουν σε κάθε περίπτωση. Αυτή είναι και η λογική του μέτρου. Πολύ ωραία. Να ζητάμε απόδειξη. Γιατί? Γιατί ζητώντας απόδειξη υποχρεώνουμε και τον αντισυμβαλόμενο, όποιον επαγγελματία θα μας κάνει την εργασία,
να κόψει αποδείξεις, δεν είναι. Ωραία. Αυτός είναι ο λόγος. Σε μία σχέση που δεν ζητάμε απόδειξη, πόσο τις 100 ευρώ δίνουμε στον επαγγελματία να φοροδιαφύγει σε σχέση με το κέρδος που έχουμε εμείς? Ας πούμε ότι έχουμε εμείς ένα κέρδος 150 ευρώ, ας πούμε, για μία εργασία. Ο επαγγελματίας... Στο χωρίς απόδειξη. Στο χωρίς απόδειξη. Ας πούμε ότι κάναμε μια δουλειά η οποία έχει με την απόδειξη τόσο χωρίς... Ας πούμε ότι κερδίζουμε εμείς, γλιτώνουμε ένα κατοστάρικο. Γλιτώνουμε το φόρο προστέμνης αξίσου ουσιαστικά. Πόσο εύρος αφορολόγητου δίνουμε στον επαγγελματία? Εξαρτάται από τα κέρδη που κάνει. Αν κάνει λοιπόν κέρδη στο πρώτο δεκαετήριο, θα κερδίσει 9% φόρου. Ξέρετε, η κλίμακα είναι προοδευτική. 22%, 28%, 36%, 44%. Άρα λοιπόν, πρώτα 10 χιλιάρικα φορολογούνται με 9%. Θα κερδίσει 9% αν είναι σε αυτή την κλίμακα. Αν έχει δεύτερο κλιμάκιο, είναι το δεύτερο 10 χιλιάρικα 22%, το τρίτο είναι με 28%, το τέταρτο 36%. Βεβαίως. Αν δηλαδή, έχει πάνω από 40.000 ευρώ εισόδημα, γλιτώνει 44%. Για να πω εντελώς στον κόσμο της μαύρης οικονομίας. Θέλεις να δουλέψεις μαύρα? Βούτα. Βουτάω. Ναι. Πες του, θα μου πάρεις 300, όχι, θα πάρεις 150, θα μοιραστούμε την αμοιβή. Για να δεχτώ να μην σου δώσω απόδειξη. Συμφωνώ. Για να δούμε, θα μείνει ή θα φύγει. Αλλά δεν το κάνει όπως καταλαβαίνεις. Ο λατρεμένος συμπολίτης, ναι, ο οποίος βέβαια και εκείνος ζητάει καλό νοσοκομείο, εννοείται, με όλους τους γιατρούς να τον περιμένουν, ζητάει συγκοινωνία special, ζητάει σχολεία υπέροχα, ζητάει μισθούς αν κάποιος σύζυγος ή κάποιος μέλος δουλεύει στο κράτος, αλλά πρέπει να ανέβουν οι μισθοί, γιατί είναι όλα υποστελεχωμένα, όπως λέμε. Ταύτιση απόψεων. Εδώ θέλουμε το εξής μαγικό εμείς. Για πάμε να το να μην βάζουμε το χέρι στην τσέπη, να πληρώνουμε φόρους εννοώ, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε όλα αυτά που είπες. Δηλαδή το κράτος να σου παρέχει τα πάντα και εσύ να μην πληρώνεις ποτέ. Είναι μια σχέση πάντως, Αντώνη, που έχει δύο μέρη. Γι' αυτό θα πάμε τώρα στον κύριο Κοντούσια να δούμε αν όντως, υπενθυμίζω, είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ψυκτικών, είναι και αυτές οι εργασίες που γίνονται στο πλαίσιο αυτών των δουλειών που κάνουμε στο σπίτι. Είναι δεδομένο ότι θα γίνει στο τέλος αυτών των εργασιών ή πριν ξεκινήσουν αυτές οι εργασίες αυτή η διαπραγμάτευση μεταξύ του πελάτη και του επαγγελματία, κύριε Πρόεδρε? Να μιλήσουμε ειλικρινά. Κοιτάξτε, ευχαριστούμε καταρχήν για την πρόσκληση. Και εμείς για την ανταπόκρισή σας. Να είστε καλά. Καταρχήν αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει κυρίως από τους ιδιώτες. Και εμείς, σαν Ομοσπονδία, συναντήσεις που είχαμε κάνει και κάνουμε με τα Υπουργεία και κυρίως με το Υπουργείο Ανάπτυξης, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα στους ιδιώτες να ζητάνε τις αποδείξεις. Αυτή η διάταξη είναι ένα τέτοιο κίνητρο? Βεβαίως είναι. Mm-hmm. Και το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει είναι ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες σε όλα τα τεχνικά επαγγέλματα θέλουν να κόβουν τα παραστατικά τους κανονικά για να μπορέσουν να καλύψουν και τα έξοδά τους. Έχουμε προσωπικό. Έχουμε αυτοκίνητα, έχουμε υλικά, έχουμε ένα σωρό έξοδα που κι εμείς πρέπει να έχουμε έσοδα για να μπορέσουμε να τα καλύψουμε. Δυστυχώς όμως, θα πρέπει να δει η πολιτεία ότι αυτό το πρόβλημα δεν είναι κυρίως από εμάς, από τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουμε όλη αυτή την επιβάρυνση. Λέτε από τον ιδιώτη, από αυτόν που δουλεύει μόνος του δηλαδή. Το πρόβλημα που υπάρχει στην αγορά πρέπει να το δει το αρμόδιο Υπουργείο και η κυβέρνηση, γιατί είναι η μαύρη εργασία που υπάρχει αυτή τη στιγμή έξω. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Σε όλα τα τεχνικά επαγγέλματα, εγώ παράδειγμα θα σας πω ότι αν ζητήσω για μια κατάσταση ενός κλιματιστικού 120 ευρώ συν το ΦΠΑ και πάει κάποιος που κάνει με 80, ο οποίος δεν έχει κατάστημα, δεν έχει έξοδα, δεν έχει τίποτα, θα έχει και μεγαλύτερο κέρδος από εμένα. Έτσι. Άρα, Πρόεδρε, εσείς τι προτείνετε? Λέτε, ας πούμε, αυτή η διάταξη είναι ένα βήμα. Ποια άλλα βήματα πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα για να αρχίσουμε να ελέγχουμε στοιχειοδώς αυτή την κατάσταση? Στο δικό μας το επάγγελμα, αυτό που φωνάζουμε και αυτό που ισχύει σε όλη την Ευρώπη και δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα, δεν υπάρχει κανείς έλεγχος, γιατί δυστυχώς είμαστε σε μια χώρα που έχουμε νόμους αλλά δεν τηρούνται και υπάρχει ατιμωρησία, είναι ότι αυτή τη στιγμή πολλούνται σε όλη την Ευρώπη τα υλικά εγκατάστασης κλιματιστικών, επισκευής ψυγείων και όλα τα υλικά που χρειαζόμαστε μόνο σε ανθρώπους που έχουν την άδεια και την πιστοποίηση. Δυστυχώς, εάν φύγει. Πολύ ωραίο αυτό που είπατε. Αυτό που δεν έχουμε εμείς στην Ελλάδα, την πιστοποίηση. Ακριβώς. Αν φύγετε, κύριε Πρωτοσάλτα, από το στούντιο και πάτε σε ένα κατάστημα, θα πάρετε όσο ψυκτικό αέριο θέλετε, το οποίο ρυπαίνει υπερβολικά την ατμόσφαιρα. Βλέπουμε τι σημαίνει με την κλιματική αλλαγή. Τα φθορείουχα αέρια συμβάλλουν πάρα πολύ σε αυτό το πρόβλημα που υπάρχει και δυστυχώς δεν υπάρχει κανείς απολύτως έλεγχος. Από τις απαντήσεις που πήραμε πριν από λίγο, που συγκεντρώσαμε από τους συμπολίτες μας, παρατήρησα κάποιον ο οποίος είπε: αν πληρώσω με την κάρτα, κανένα πρόβλημα. Μάλλον είπε: εγώ πληρώνω με κάρτα, κανένα άρα πρόβλημα. Φαίνονται όλα. Φαίνονται όλα.
Έχει αυξηθεί καθόλου η χρήση κάρτας στον δικό σας τομέα, δεν εννοώ τα ψυκτικά, εννοώ στις κατασκευές, κύριε Πρόεδρε. Έχει αυξηθεί. Και μην ξεχνάτε ότι εμείς τουλάχιστον το δικό μας το επάγγελμα, για να ισχύει η εγγύηση ενός κλιματιστικού, ενός ψυγείου και γενικότερα... Πρέπει να είναι νόμιμη η αγορά, να φαίνεται η αγορά. Το παραστατικό αγορά και το παραστατικό να μην ενδιαφέρουσα τώρα παράμετρο που βάζει εδώ ο πρόεδρος. Έτσι είναι, κύριε Μουζάκη. Έχει δίκιο με τις πιστοποιήσεις. Γενικά, καλό θα ήταν όλων των επαγγελμάτων. Και ο υδραυλικός να πιστοποιεί. Όλοι. Να πιστοποιείται και ο ηλεκτρολόγος όλα τα επαγγέλματα. Γιατί γιατροί, δικηγόροι, δεν αφήνεις χώρο σε αυτούς που ως πάρεργο το κάνουν και χαλάνε την αγορά. Ναι, αυτό λέει ο άνθρωπος. Λέει εδώ ότι στην ουσία οι πρώτοι που δεχόμαστε πλήγμα είμαστε εμείς από τους συναδέλφους μας. Ναι, στην ουσία. Πάμε τώρα να θίξουμε όμως και το ακαθόδες. Γιατί είχα σήμερα 2 ώρες τον κύριο Χατζηδάκη και παίξαμε ωραίο μπόξο. 2 ώρες. 2 ώρες, ναι. 2 ώρες. Λοιπόν, ναι. Σε άκουσα. Θα λύσατε όλα τα προβλήματα. Κάναμε καλό μπόξο λεκτικό. Είπε όμως, παρά τις επίμονες ερωτήσεις, για ΦΠΑ να τον μειώσει, δεν το συζητεί. Θα κοιτάξει να μειώσει τους άμεσους φόρους. Ναι, ωραία. Σωστά. Μας λέει αλήθεια ψέματα, αγαπητέ Αντώνη. Γιατί είσαι ένας άνθρωπος, ξέρεις την αγορά, παίξει και ανακατοτά. Δηλαδή εγώ θα σου έλεγα ο Αντώνης Μουζάκης και Υπουργός Οικονομικών. Δηλαδή στα εργασιακά, ΑΑ. Λοιπόν, τώρα αυτό το λες για καλό. Για καλό, ναι, όχι. Δεν για να πούν άνθρωποι. Όχι, επειδή υπάρχει ένα πάγιο αίτημα στην κοινωνία σήμερα που λέει να έρθουν στη διακυβέρνηση άνθρωποι που ξέρουν από την αγορά. Γι' αυτό το θέτω. Ο Αντώνης Μουζάκης είναι χρόνια μαχόμενος σε μια πολύ ευαίσθητη εργασία. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Νομίζω είναι ότι... ευχαριστώ, Άρη μου, αλλά η πολιτική δεν πρέπει, δεν σε κάνω υπουργό τώρα. Εντάξει, αλλά πάμε τώρα. Λοιπόν, λέει αλήθεια, λέει μάλλον... Νομίζω ότι... Πώς θα αντιμετωπίζει τον κύριο Χατζηδάκη με αυτή την προσέγγιση του. Νομίζω ότι λέει αλήθεια, γιατί το είπε και ο Πρωθυπουργός σε μια συνέντευξή του προχθές. Νομίζω αναφέρθηκε και είπε ότι έχουν στο σχεδιασμό τους από το 25 να πάνε και στους άμεσους φόρους. Άρα να έχουμε επεμβάσει στη φορολογική κλίμακα. Νομίζω ότι θα το δούμε όσον. Ναι, αλλά κοίτα όμως ποιο είναι το βασικό επιχείρημα εδώ. Είπαν όμως οι 4 στους 7 που ρωτήσαμε. Χωρίς ΦΠΑ. Δεν θέλω να επιβαρυνθώ αυτά τα επιπλέον 80 ευρώ, ξέρω εγώ πόσο πιένεις, 120 τα τόσα και τα άλλα. Ή δεν δίνει κανείς. Ξέρετε γιατί συμβαίνει. Ναι. Αν δείτε τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, θα σας πει η Τράπεζα της Ελλάδος, θα δούμε ότι κυκλοφορεί χρήμα έξω τραπεζογραμμάτια πάνω από 28 δισεκατομμύρια. Άρα λοιπόν υπάρχει μια τεράστια ροή. 28 δις. Ναι, ροή χρήματος. Μαύρου χρήματος. Καταλαβαίνετε στις περισσότερες των περιπτώσεων. Αυτό το χρήμα κάπου πρέπει να διοχετευτεί. Επειδή άρα, λέμε λοιπόν, για χρήμα. Ευχαριστώντας πάρα πολύ τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πτυκτικών. Πολύ καλή, πολύ σημαντική αυτή η παράμετρος που θέσατε για την πιστοποίηση πάντως.